Μία ακόμη προσπάθεια να ξεμπλοκάρει το έργο της ανάπλασης της κεντρικής πλατείας θα καταβάλει η Δημοτική Αρχή με την ανάθεση της τεχνικής υποστήριξης του έργου σε τεχνικό σύμβουλο με στόχο να ξεπεραστούν οι σκόπελοι που έχουν προκύψει. Η ανάθεση εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών έναντι 24.687,80 ευρώ με την αιτιολόγηση να αναφέρει πως η υποβοήθηση της επίβλεψης της τεχνικής υπηρεσίας κρίνεται απαραίτητη λόγω του ότι το έργο της ανάπλασης της πλατείας Πύρου είναι το αποτέλεσμα ενός αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που το καθιστά εξαιρετικά απαιτητικό από κάθε άποψη τόσο σε τεχνικό όσο και σε αισθητικό επίπεδο. Όπως επισημαίνεται, δεν είναι εφικτή η παρακολούθηση του έργου σε καθημερινή βάση από τους μηχανικούς του Δήμου, καθώς οι ίδιοι είναι επιφορτισμένοι με πολλά αντικείμενα απασχόλησης. Ως εκ τούτου, κρίνεται αναγκαία η ανάθεση της τεχνικής υποστήριξης του έργου σε τεχνικό σύμβουλο, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί εντός του νέου χρονοδιαγράμματος μετά και τη σχετική παράταση. Αυτό σημείωσε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Κώστας Γκόγκος, ο οποίος κλήθηκε να απαντήσει για την ανάγκη συνεργασίας με τεχνικό σύμβουλο, σημειώνοντας όμως πως αρκετά από τα προβλήματα που προέκυψαν έχουν ήδη αντιμετωπιστεί. Από την αρχή, θα έλεγα από την άνοιξη, πέρα από τα προβλήματα που συνάντησε ο ανάδοχος και σε σχέση με τις, τις καθυστερήσεις λόγω παρελάσεων, την παρέμβαση στο πάνω δώμα, τις πλάκες που συνέχεια ήταν αναγκασμένος να σπάσει και δεν είχαν υπολογιστεί. Με τα βαρέα μηχανήματα είχαμε προβλήματα. Αντικαταστάθηκε τα βαρέα αυτά μηχανήματα με ελαφρύτερα προκειμένου να μην έχουμε προβλήματα στο υπόγειο πάρκινγκ. Ο ίδιος ο εργολάβος επισήμανε τα πολλά προβλήματα, την έλλειψη σχετικών μελετών και έτσι καθίσταται, και φυσικά οι υπηρεσίες συνενούν, και έτσι καθίσταται ανάγκη η συνεργασία με τεχνικό σύμβουλο προκειμένου αυτά να ξεπεραστούν. Ήδη έχουν ξεπεραστεί πολλά προβλήματα και προχωρούμε. Και αφού φτάσαμε σε αυτό το σημείο, νομίζω πως από εδώ και πέρα και σε συνεννόηση το πρόβλημα που απομένει είναι να λύσουμε με τον εκμισθωτή του πάρκινγκ, αφορά τις δύο απολύξεις και τα κουβούκλια στο τέλος, προκειμένου οι εργασίες να προχωρήσουν γενικότερα. Νομίζω όμως ένα τέτοιο έργο, μια τέτοια μελέτη έπρεπε να προβλέπει και τεχνικό σύμβουλο που θα μπορούσε να τον είχε από την αρχή. Είχε αυτή η μελέτη μια περιπέτεια που νομίζω που τη γνωρίζουμε. Η υγρασία υπήρχε από την αρχή, αυξανόταν, αλλά πλέον έχει αντιμετωπιστεί πλήρως η υγρομόνωση όλων αυτών των κτηρίων, γιατί είναι ένα σύνολο κτηρίων θα έλεγα. Από την ψηφοφορία απήχαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γιώργος Αρλέτος και Στέφανος Μάντζιος από τις παρατάξεις για ένα νέα εποχή και ανεξάρτητη δημοτική πρωτοπορία αντίστοιχα, εκφράζοντας σοβαρές ενστάσεις για την αναγκαιότητα της εν λόγω ανάθεσης. Μετά από πολύ καιρό βλέπουμε ότι ξεκινάει μια διαδικασία όσον αφορά να ξεκινήσει το έργο της πλατείας, το οποίο έχει τελματώσει. Έχουμε πάρει πριν από 2 μήνες τουλάχιστον μια απόφαση για παράταση για το συγκεκριμένο έργο. Και το ερώτημα το οποίο θέλω να θέσω είναι ποια είναι η αναγκαιότητα της ανάθεσης αυτού και αν δεν μπορεί η υπηρεσία να το κάνει, θα θεωρώ ότι θα πρέπει να είχαμε και την έγγραφη ενημέρωση από τους υπηρεσιακούς παράγοντες ότι αδυνατεί η υπηρεσία να εκτελέσει το έργο. Μάλιστα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι να μας εξηγήσετε την αναγκαιότητα όσον αφορά την ανάθεση του έργου. Ο βασικός μελετητής έχει από τον νόμο την αρμοδιότητα του τεχνικού σύμβουλου. Άρα λοιπόν εσείς θέλετε να προσθέσετε ένα ακόμα τεχνικό σύμβουλο όταν ο μελετητής, ο βασικός μελετητής, οι πραγματικά πρόκειται αξιόλογους επιστήμονες έχουν αυτό το ρόλο, θέλετε να προσθέσετε ένα ακόμα. Έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την αναγκαιότητα αυτής της μελέτης. Και ως εκ τούτου, και ξέροντας πλέον και την επιστημονική επάρκεια της υπηρεσίας, την τεχνική επάρκεια της υπηρεσίας, τους άριστους μηχανικούς και την άριστη μελετητική ομάδα που έχει θεσμικό ρόλο από τον νόμο τεχνικού συμβούλου, έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις αν πραγματικά χρειάζεται αυτή η υπηρεσία. Και πλέον έχει υλοποιηθεί πάνω από 40% του έργου. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση του κυρίου Μάτζιου για το εάν οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί εντός χρονοδιαγράμματος ή θα απαιτηθεί και νέα παράταση, ο κύριος Γκόγκος εμφανίστηκε καθησυχαστικός. Νομίζω πως αυτή η παράταση που έχει δοθεί είναι ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και πιστεύω να προχωρήσει το έργο αισίως.
Επίσης, στην ίδια συνεδρίαση, ομόφωνα ψηφίστηκε η διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης για την παροχή συμβουλών για τα έργα και τις μελέτες στη βορειοανατολική ακροπόλη του Κάστρου των Ιωαννίνων με εκτιμόμενη δαπάνη 37.106,52 ευρώ, ενώ εγκρίθηκε και το συνταχθέν τεύχος τεχνικών δεδομένων και συγγραφής υποχρεώσεων. Γνωρίζουμε όλη τη συμβάση που έχει ο Δήμος με το Υπουργείο Πολιτισμού αλλά και την Περιφέρεια για αυτά τα σημαντικά έργα. Το έργο προσβασιμότητα ήδη υπάρχει ανάδοχος που έχει εγκατασταθεί και για τα άλλα γνωρίζουμε όλοι ότι είναι το Τζαμί Ασλάν Πασάς, το Μεντερσές, η βιβλιοθήκη κλπ. Έργα εξειδικευμένα, γι' αυτό και απαιτούνται αυτές οι μελέτες οι οποίες ανατίθενται με αυτό το ποσό προκειμένου να προχωρήσουν στη συνέχεια τα έργα, τα οποία ξέρουμε ενταγμένα στο επόμενο ΕΣΠΑ και στη ΒΑΔΑ. Απαιτούν ένα συντονισμό και φυσικά απαιτούν και μια ορίμανση άλλων πραγμάτων, έτσι ώστε να είναι η προσβασιμότητα να βελτιωθεί και γενικότερα να αναδειχθεί όλο αυτό το πολιτιστικό πάρκο ως ένα πραγματικά μνημείο και να έχουμε αύξηση με την έννοια όχι μόνο του τουρισμού αλλά και του πολιτιστικού προϊόντος που έχουν τα γέννη. Για μια ακόμη φορά, κατά τη συζήτηση για την έγκριση του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και του Γυροκομείου Ζωσιμάδων, με αντικείμενο το Ζωγράφιο Οικοευγηρίας, εκφράστηκε η αναγκαιότητα για πλήρη λειτουργία του για την κάλυψη όσων αιτήσεων για φιλοξενία ηλικιωμένων βρίσκονται σε αναμονή, με αξιοποίηση και του δεύτερου ορόφου. Αυτό που ζήτησα την προηγούμενη φορά, μια και ήταν εκτός ημερήσεως, ήταν ότι θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε και με τις παρατάξεις μας, με την έννοια το πώς με μια στρατηγική συνεργασία που έχουμε αυτή τη στιγμή με τη Μητρόπολη θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε στο έπαρκο όλες αυτές τις εγκαταστάσεις, όχι μόνο με κοινωνικό πρόσημο που θα είναι πολύ σημαντικό, αλλά γενικότερα και να λύσουμε και άλλα προβλήματα στη λειτουργία του. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Θα πρέπει να το δούμε σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου πώς αυτή η στρατηγική συνεργασία με τη Μητρόπολη μπορεί να επεκταθεί, να αξιοποιήσουμε και το δεύτερο όροφο και γενικότερα να μπορέσει όλο αυτό το κτίριο να αξιοποιηθεί προς όφελος των συμπολιτών μας και γενικότερα να μπορέσουμε να είμαστε πολύ πιο χρήσιμοι στο κοινωνικό σύνολο που πραγματικά έχει ανάγκη από αυτές τις δομές. Θεωρώ ότι θα πρέπει να έρθει ένα θέμα, για την προγραμματική συμφωνούμε, αλλά πρέπει να έρθει ένα θέμα σε επόμενη Δημοτικό Συμβούλιο το πώς αυτή η συνεργασία μπορεί να επεκταθεί, να εμπλουτιστεί και γενικότερα να δημιουργηθούν καινούργιες δομές και δραστηριότητες προς όφελος των πολιτών. Οπωσδήποτε έχουν γίνει τώρα μετά την ενοποίηση του νομικού προσώπου του Ζωγραφείου στο Δήμο, υπάρχουν σκέψεις και προγράμματα προκειμένου να αξιοποιηθούν και ήδη η αρμόδια αντιδήμαρχος έχει κάνει κάποιες διαδικασίες πάνω σε αυτό το θέμα. Αυτή τη στιγμή πρέπει να συνεχιστεί αυτή η προγραμματική σύμβαση γιατί λειτουργεί και λειτουργεί καλά μέχρι τώρα. Τα υπόλοιπα όλα είναι στο επόμενο στάδιο. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να τίθεται κάποιο τέτοιο θέμα. Νομίζω ότι θα έχει ελεγχθεί, πιστεύω, όσον αφορά την νομιμότητα. Και το δεύτερο θέμα το οποίο ήθελα να θέσω σχετικά με το έθεσε και ο κ. Αλέτος είναι η αξιοποίηση του συγκεκριμένου χώρου. Δεν ξέρω στο πόσο τη εκατό έχει αξιοποιηθεί ο χώρος. Μπορεί, αν δεν ξέρω, ο γενικός το ξέρει. Τουλάχιστον θεωρώ από το 2008, δεν ξέρω πότε ξεκίνησε. Ναι, από εκεί και μετά, από το 2008 και μετά, δεν έχει γίνει τίποτα όσον αφορά την αξιοποίησή του. Είναι ένας χώρος ο οποίος είναι απολύτως αναγκαίος για την τρίτη ηλικία και θα πρέπει ο Δήμος, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, να προσπαθήσει τα μέγιστα να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερο το χώρο αυτό, γιατί είναι αναγκαίος. Το πρόβλημα, κύριε Μάτζιο, δεν είναι πώς θα φτιάξει και να χρησιμοποιήσει το δεύτερο όρο. Το θέμα είναι με τι προσωπικό και με τι δυνάμεις θα το λειτουργήσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα. Η Δημοτική Επιτροπή τέλος αποφάσισε τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου Ενεργειακή και Λειτουργική Αναβάθμιση των κτηρίων του Πνευματικού Κέντρου και του Παλιού Δημαρχείου του Δήμου Ιωαννιτών μέχρι και τον Ιούνιο του 2025.